Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Φίλετε την υγεία σου και ένα πολύ πρόσφατο θέμα θα μας απασχολήσει που από ό,τι διαπίστωσα υπάρχει μαύρη άγνοια στον κόσμο ενώ είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε και να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε ξανά πάλι σε δεύτερη φορά μέσα στον χρόνο για την κολπική μαραμαριγή. Πάλι για την κολπική μαραμαριγή, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε καταλάβει γιατί μιλάμε, τι είναι, τι σημαίνει και τι προκαλεί. Και το φέρνω αυτό στην κουβέντα μας, γιατί ήδη πρόσφατα είχαμε την ασθένεια ενός αγαπητού προσώπου της τηλεόρασης, ενός γενικώς αγαπητού παιδιού, ήταν ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος κατάλαβε ότι είχε κολπική μαραμαριγή εφόσον έπαθε. Και αυτό είναι το λάθος το μεγάλο και του γιατρού και του ασθενούς. Και του γιατρού και του ασθενούς. Γιατί εάν κάποιος πάσχει, θα πάθει οπωσδήποτε. Εάν το καταλάβει, θα το διορθώσει και δεν θα πάθει τίποτα. Άρα καταλαβαίνει τη σημασία των όσων έχουμε να πούμε σε αυτή την εκπομπή και σε μια-δυο επόμενες. Πάμε να δούμε την πρώτη φωτογραφία, να δούμε σε ένα καρδιογράφημα τι είναι πάνω σε μια φωτογραφία. Εδώ βλέπουμε την καρδιά. Μια καρδιά κομμένη. Βλέπετε ότι πάνω-πάνω αριστερά υπάρχει ο φλεβόκομβος. Ο φλεβόκομβος, αυτός ο αρχηγός, ο σπουδαίος αρχηγός που δίνει σήμα στην καρδιά πώς πρέπει να συσπάτε. Το σήμα μεταφέρεται κατευθείαν στον κόμβο, αμέσως πιο κάτω, και περνάει και στο δεξιό κόλπο και μετά περνάει κάτω στις κοιλίες. Αποτέλεσμα, να υπάρχει μια ομοιόμορφη σύσπαση. Να υπάρχει μια ομοιόμορφη σύσπαση, ώστε το αίμα να κυλάει όμορφα και να πηγαίνει με τον καλύτερο τρόπο στην περιφέρεια, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της συστολής και της καρδιάς, να στέλνει αίμα σε όλο το σώμα και βέβαια ακόμα περισσότερο να το κάνει η καρδιά ξεκούραστα αυτό. Διότι όπως θα δούμε στην επόμενη φωτογραφία, όταν η κολπική μαραμαριγή εμφανιστεί, αυτή η ομορφιά και αυτή η συνέχεια και η ισορροπία, να δούμε την επόμενη φωτογραφία σας παρακαλώ. Εδώ βλέπετε τι γίνεται. Ο φλεβόκομβος στέλνει παντού και σήματα που λένε προς κάθε κατεύθυνση και βλέπετε τι ανομαλία γίνεται, πόσα έτσι, τι αλαλούμ γίνεται, θα λέγατε από κάπως έτσι, πιο πολύ πάει έτσι, και στο αριστερό κόλπο και στο δεξιό, από ηλεκτρικά ρεύματα και από αυτά κάποιο από αυτό θα περάσει προς τα κάτω και θα προκαλέσει μια συστολή που ποτέ δεν θα είναι η ίδια. Βλέπετε το καρδιογράφημα κάτω, που είναι μια περιγραφή καρδιογράφηματος, ότι κανένα από τα σχήματα που κάνει το καρδιογράφημα κάτω, κανένα από αυτά δεν είναι το ίδιο με το άλλο. Άλλο είναι πιο κοντά, άλλο είναι πιο μακριά. Και αυτό έχει σημασία, θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο, γιατί τι σημαίνει το ένα και το άλλο από αυτό. Εδώ έχω μια κολπική μαραμαριγή λοιπόν, εμφανή, διαταραχή ηλεκτρική. Ο φλεβόκομβος έχει χάσει το κουμάντο. Κουμάντο κάνουν όλα αυτά τα κυματάκια που βλέπετε εκεί, 600.000 γραμμές στους δύο κόλπους. Και βέβαια η καρδιά δέχεται ένα καταιγισμό σημάτων. Και όποιο από αυτό φανεί πιο ισχυρό ή της φανεί πιο ισχυρό, αυτό προκαλεί και συστολή. Αυτό είναι η κολπική μαραμαριγή. Είναι μια αριθμία σοβαρή, σταθερή, δεν είναι εκτακτοσυστολική αριθμία που μια συστολή βαράει και την αισθάνεστε να χτυπά λίγο πιο δυνατά και μετά από 2 ώρες άλλη μία. Εδώ είναι μια συνεχής ανώμαλη καρδιά η οποία συνεχώς δεν έχει κανένα ρυθμό και δεν μπορείτε να μετρήσετε ποτέ τις ίδιες σφίξεις. Υπάρχει όμως ένα βίντεο το οποίο λέει πολλά πράγματα και θα το δούμε πολύ πολύ προσεκτικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν κολπική μαραμαριγή. Βλέπετε πόσο η ροή της καρδιάς, οι ροές, κόκκινες και η αρτηρία, μπλε οι φλέβες που βγαίνουν πάνω στο πνευμόνι, από το φλεβόκομβο ξεκινάει και στην παλίτσα, η κίτρινη μπάλα τη βλέπετε και κινείται προς την κατεύθυνση, την ίδια κατεύθυνση πάντα. Και ξαφνικά γίνεται αυτό το λαλούμ. Παντού μπαλάκια. Αυτά είναι σήματα που βγαίνουν από έκτοπα κέντρα, όπως λέμε ηλεκτρικά, τα οποία αναστατώνουν την καρδιά,
έτσι, και την κάνουν πραγματικά να μην έχει καθόλου ρυθμό, δικό της ρυθμό. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, όπως θα δούμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Η καρδιά κουράζεται, διότι πραγματικά δουλεύει παραπάνω από ό,τι πρέπει για τα απλά πράγματα που έκανε προηγουμένως, όπως βλέπουμε αριστερά τώρα, με τη λειτουργία του φλεβοκόμβου. Αλλά ακόμα υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο. Το αίμα πάει μπρος-πίσω, γύρω-γύρω, μπρος-πίσω, μπρος-πίσω, δεν έχει την συστολή με προσμία κατεύθυνση και δυστυχώς στους κόλπους, ειδικά στον αριστερό κόλπο, δημιουργείται το έμβολο, θρόμβος. Δημιουργείται θρόμβος, θα το δείξει εδώ. Βλέπετε βέβαια την αναρχία κάτω στην ηλεκτρική στάση. Στα επάρματα, επάνω τι ωραία που είναι τα επάρματα, το καθένα έχει το κολπικό επαρματοποί, το κοιλιακό έπα μετά και πάλι μετά η επαναπόλωση, μια χαρά. Βλέπετε κάτι πάρα πολύ σωστό. Από κάτω, ο Θεός να φυλάξει. Όπου είναι βαρά η καρδιά, έτσι, αναλόγως πόσα ερεθίσματα έχουν φτάσει σε εκείνα από τα πολλά που υπάρχουν στο δεξιό κόλπο. Αλλά και ακόμα πάλι σας λέγω, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Θα το δούμε τώρα πώς θα μας το δείξει το βίντεο. Βλέπουμε την καρδιά λοιπόν πώς δουλεύει. Κατεβαίνει, περνάει το αίμα το μπλε, και πηγαίνει πάνω στο πνευμόνι και το κόκκινο ανεβαίνει στην αορτή να πάει πάνω στον εγκέφαλο και στην περιφέρεια. Εκεί όμως που δείχνει το βέλος, όπως βλέπετε με αυτό το πάνω κάτω, δημιουργείται ένα έμβολο. Πίζει το αίμα δηλαδή και κάνει αυτό που βλέπετε εκεί. Αυτό είναι ένα θρόμβος, ο οποίος περνάει μέσα στην αριστερή κοιλία και φεύγει και τραβάει το δρόμο του σαν τη σφαίρα. Ανεβαίνει προς τα πάνω από την καροτίδα και πάει στον εγκέφαλο, όπως θα δείτε. Και κάπου εδώ στριμώχνεται, είναι πιο μεγάλος από το αγκείο και φρενάρει εκεί και βλέπετε ότι μαύρισε το σήμαν εκεί, κάνοντας ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτό συνέβη στον αγαπητό αυτό καλλιτέχνη. Επανεγκεφαλικό επεισόδιο ξαφνικά στα καλά καθούμενα και πηγαίνοντας στο νοσοκομείο διεπίστωσε ότι είχε κολπική μονοργή. Τώρα θα πει και δεν γινότανε δηλαδή. Θα γινότανε πρώτον. Μπορούσε να ανατάξει την κολπική μονοργή. Εμείς θα μιλήσουμε τις θεραπευτικές δυνατότητες που έχει η κολπική μονοργή, θα τα πούμε αυτά. Αλλά σίγουρα να ξέρετε ότι αντιμετωπίζεται σήμερα. Αντιμετωπίζεται αρκεί να μην την αφήσουμε να κάνει ό,τι θέλει. Να μην χρονίσει. Να μην κάνει 20 και 30 χρόνια κολπική μονοργή. Και βέβαια εκείνο που θα έκανε ακόμα περισσότερο, θα έπαιρνε ένα αντιπηχτικό που δεν θα επέτρεπε στην καρδιά να δημιουργήσει αυτό το μικρό έμβολο. Το οποίο έφυγε από την καρδιά, ανέβη την καροτίδα και πήγε και σφήνωσε σε μία από τις εγκεφαλικές αρτηρίες και δημιούργησε από εκεί και πέρα πάνω νέκρωση του εγκεφάλου, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτό λοιπόν είναι εκείνο το οποίο θέλω να περάσει σαν μήνυμα σήμερα. Όχι μόνο αυτή είναι η κολπική μονοργή, αλλά κυρίως τον κίνδυνο που έχουμε να πάθουμε κάτι πολύ παραπάνω και πολύ πιο σοβαρό, αν δεν δείξουμε ενδιαφέρον. Αν δεν πάμε στον γιατρό μας να κοιταχτούμε. Αν να κάνουμε ένα καρδιογράφημα 20-25 χρόνια. Είναι 75 χρονών και το τελευταίο καρδιογράφημα το έκανε στα 50. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ, δεν έπαθε τίποτα. Ναι, αλλά από εδώ και πέρα όμως κανένας δεν του λέει ότι δεν θα πάθει. Πήγαινε, κάνε ένα καρδιογράφημα, βάλε ένα πρόγραμμα μια φορά το χρόνο να κοιτάς την καρδιά σου και γενικά τα αγκεία σου. Εύκολο πια σήμερα στον τόπο μας. Τα περισσότερα γειτονιές έχουν διαγνωστικά κέντρα, έχουν γιατρούς με καλό εξοπλισμό που μπορούν να κοιτάξουν ένα ασθενή ολοκληρωμένα και να προλάβουν το κακό. Να προλάβουν το κακό. Ξέρετε, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα πάθει από την κολπική μονοργή. Που ακούμε το κεφαλικό επεισόδιο και λέμε πω, κεφαλικό επεισόδιο. Υπάρχουν και άλλα και ακόμα πιο χειρότερα. Ποιο είναι το χειρότερο? Να πάει το έμβολο στην οφθαλμική αρτηρία. Πάει το μάτι. Δεν το προλαβαίνει κανείς το μάτι. Έτσι, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο όργανο και αυτό, βούλωσε η αρτηρία, δεν παίρνει αίμα το μάτι, νεκρώθηκε το μάτι. Πάμε φλιστροειδής, χάθηκε όλη αυτή η ομορφιά της όρασης που έχουμε από μια κολπική μονοργή που την είχαμε. Την αισθανόμαστε που και που να πρωτοκοπάει η καρδιά. Και σημασία δεν δίναμε.
γιατί έχουμε μια άποψη ότι οι γιατροί είναι έτσι, γιατί πήραμε κάτι τσάγια, τα οποία είναι για τους, για την καρδιά, προληπτικά, έτσι. Όλα αυτά μας οδηγούν σε επιπλοκές δυσάρεστες που μπορούσαμε να τις έχουμε αποφύγει. Και εκεί πραγματικά είναι που το φυσάμε και δεν κρυώνει. Θα σας πω μερικά απλά πράγματα, πολύ απλά, με τα οποία μπορείτε να ξέρετε χωρίς να πηγαίνετε στον γιατρό κάθε μέρα αν έχω κολυμπιό, αργή δεν έχω, εφόσον δεν αισθάνεται πάντα κάποιος κάτι με αυτό, δεν αισθάνεται πάντα. Συνήθως τι παρατηρείτε? Εάν μετράτε την πίεση, και ειδικά με τα ηλεκτρονικά καινούργια μηχανήματα και αυτά, είστε εκπληκτοί, διότι ποτέ δεν βρίσκεται την ίδια πίεση. Μα ποτέ. Την μετράω 5 φορές συνεχόμενα, 5 φορές διαφορετική πίεση. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω πάνω κάτω, πάνω 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 κάτω, κάτω πάνω, κάτω πάνω. Γιατί δεν υπάρχει ο ρυθμός, ο σταθερός να βρει την πίεση, και αναλόγως με το πόσο κοντά θα έρθουν οι σφίξεις, παίζει και η πίεση. Αυτό μπορείτε να το δείτε και με αυτό το που μετράει το οξυγόνο του αίματος. Όταν το βάλετε, βλέπετε τις σφίξεις και βλέπετε 95, 88, 87, 86, 100, 103, 94, 92, 90, 85, 80. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δεν μπορείτε να βρίσκετε έτσι αυτό. Πάμε κατευθείαν για καρδιογράφημα. Διότι αν πάμε κάνουμε καρδιογράφημα και μας πει ο γιατρός έχετε κολυμπηγέο αργή, είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε αντιπυκτική θεραπεία. Αντιπυκτική θεραπεία. Είναι προστατευτική. Δεν αφήνει να γίνει έμβολο μέσα στην καρδιά και να φύγει. Μεγάλη προστασία. Είναι όπως όταν βρέχεις, είστε υποχρεωμένος να βγείτε με ομπρέλα. Εάν δεν βγείτε με ομπρέλα θα γίνετε μπούσκεμα. Και άμα γίνεται μπούσκεμα που είναι ακριός, μπορεί να πάθετε πολλές ζημιές γιατί δεν πήρατε ομπρέλα. Η ομπρέλα λοιπόν στην κορυφή αργή είναι τα αντιπυκτικά. Τώρα στους παλιότερους υπάρχει ένα αντιπυκτικό το οποίο δεν το θέλουν πια, παρόλο που είναι φτηνό και καλό, το συνδρόμ. Όσοι είχαν μεγάλους γονείς, όσοι έχουν περάσει τα 85, το θυμούνται καλά, το συνδρόμ, το οποίο προστάτευε παλιά από αυτές τις καταστάσεις. Το συνδρόμ είχε το ελάττωμα, είχε τη δυσκολία ότι έπρεπε να μετράς την πυκτικότητα κάθε φορά, κάθε 10 μέρες, κάθε 12 μέρες, αναλόγως το πόσο σταθερό ήταν το INR, ο χρόνος προθρομβίνης, λέω για να θυμίσω σε μερικούς. Σήμερα αυτό ξεπεράστηκε. Σήμερα παίρνουμε χαπάκι, άλλες φορές ένα, άλλες φορές δύο χάπια την ημέρα και είμαστε καλυμμένοι απόλυτα από αυτή την κατάσταση, χωρίς να χρειάζεται να μετράμε στο αίμα μας το ποσό ποια είναι η πυκτικότητα του αίματος. Είναι σίγουρα σε καλό σημείο. Και έχει απαλλάξει τους περισσότερους από αυτή το πηγενέλα στο μικροβιολογικό εργαστήριο που μετρούσε το INR και τον χρόνο αποθρομβίνης, πόσο έχεις τόσο, πάρε εκείνο, πάρε τ' άλλο. Και επίσης ακόμα, τα καινούργια αντιπυκτικά δεν έχουν ανάγκη τη δίαιτα που είχαμε με το συνδρόμ. Το συνδρόμ ξεχνάγατε τα πράσινα. Ό,τι ήταν πράσινο, τα αφήνατε στην άκρη, επηρέαζε πραγματικά την απορρόφηση του συνδρόμ από το σηκώτη. Έτσι λοιπόν τα πράγματα απλοποιήθηκαν. Είναι λοιπόν αδικαιολόγητος αυτός ο οποίος έχει κολυμπιό αργή ή φοβάται ότι έχει ή είχε και δεν είχε ή κάνει παροξυμική κολυμπιό αργή, πάει και έρχεται και δεν παίρνει τίποτα. Δεν παίρνει γιατί του είπε κάποιος, μην πάει, θα πάει στον οδίατρο και πρέπει να αιμορραγήσεις και άμα κοπείς το ξύρισμα θα αιμορραγείς. Αηδίες με τις οποίες αποφεύγει να πάρει τη βασική θεραπεία που χρειάζεται η κολυμπική αργή. Έχουμε κολυμπική αργή λοιπόν. Οπωσδήποτε την καλύπτουμε με αντιπυκτικά. Στην επόμενη κουβέντα που θα κάνουμε, τώρα την άλλη εβδομάδα, θα πούμε τι θεραπευτικές δυνατότητες υπάρχουν. Υπάρχουν πολλές θεραπευτικές δυνατότητες σήμερα. Υπάρχουν ειδικοί γιατροί, ειδικοί καρδιολόγοι, που είναι οι αριθμιολόγοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν να καταστήλουν, τώρα έτσι να καταστήλουν τα έκτοπα κέντρα και να αφήσουν το φλεβόκοβο να κάνει τη δουλειά του. Υπάρχουν πάρα πολλά.
Δεν το αφήνουμε στην τύχη του λοιπόν. Έτσι. Και ιδιαίτερα σε ηλικιωμένα άτομα τα οποία δεν μπορούν να κινηθούν και πολύ, είναι και, έχουν και την ακινησία και πολύ πολύ μεγάλο κίνδυνο να κάνουν ένα εμβολικό επεισόδιο. Ένα εμβολικό επεισόδιο. Έτσι αγαπητοί, ξεκίνησα μια κουβέντα για την κολπική βαργή. Τώρα θέλω να μπει το τηλέφωνο της εκπομπής. Αν κάποιος έχει να ρωτήσει κάτι για κολπική βαργή, να τον ακούσουμε. Και, ναι, βάλουμε το τηλέφωνο, μπράβο. Και από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε λιγάκι για το χορηγό της εκπομπής μας. Με τα ωραία προϊόντα του, να τα αναφέρουμε πια, να τα μαθαίνουμε σιγά σιγά. Και όχι μόνο το όνομά του. Μπορούμε να δούμε την πρώτη, ναι, μπορούμε να το δούμε, ναι. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι το πιο αγαπημένο προϊόν της Hélène Perrin. Είναι το Lip Booster. Lip Booster είναι αυτό που βάζουν οι γυναίκες κυρίως για να κάνουν πιο έντονα τα χείλια. Δεν χρειάζεται να κάνουν ενέσεις, δεν χρειάζεται να πάνε να κάνουν κολαγόνο πίσω κλπ. Και άλλα πράγματα και να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά με το Lip Booster μπορούν να έχουν πιο καλά χείλη, που είναι κάτι το οποίο το επιθυμούν διακαώς και επειδή είναι τελείως ακίνδυνο, εμείς το παρουσιάζουμε, το φέρνουμε από τη Γερμανία και το έχουμε εδώ και στο κανάλι και να το πάρετε για να πετύχετε αυτό το οποίο θέλετε. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι τα καλλιντικά Hélène Perrin παγκοσμίως, που έχει περιβάλλουμε το δεύτερο, παγκοσμίως είναι τα κλασικότερα vegan, τα κλασικότερα vegan καλλιντικά, που σημαίνει βιολογικά, από βότανα, από προϊόντα της γης κλπ. Και όχι από ζωικά. Και βέβαια το σημαντικότερο και από ό,τι έχω αποκτήσει μικρή εμπειρία τώρα, αρέσει πάρα πολύ σε εσάς, είναι ότι δεν έγιναν πειράματα κατά την παραγωγή, τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τα πειράματα που κάνανε να δείξουν τη λειτουργικότητά τους πάνω σε ζώα, ώστε να τα βλάψουν. Δεν υπήρξαν πειραματόζωα σε όλη τη γραμμή παραγωγής. Αυτό αρέσει. Και πιστεύω ότι θα αρέσει και σε εσάς αυτό. Να προτιμάτε. Ή αν έχετε προτίμηση κάποια άλλα καλλιντικά, έχουν κάνει πειράματα σε ζώα, να το γράφει. Έχουν κάνει. Εάν δεν σας πειράζει, δεν το συζητάμε. Εάν σας πειράζει, Hélène Perrin, που είναι σίγουρα ότι δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο. Και το τρίτο από τα πολύ σημαντικά είναι ότι είναι γυναικολογικά, δηλαδή για όλο το ορμολογικό σύστημα της γυναίκας ελεγμένα, ενώ δεν επηρεάζεται καθόλου ο γυναικείος οργανισμός. Θα ακούσουμε τώρα μια γραμμή. Κυρία Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πέστε μου. Εγώ έχω πρόβλημα με καρδιά, αν κατάλαβα καλά, με τις αρρυθμίες. Ναι. Τι μπορώ να βοηθήσω? Όταν λες πρόβλημα, τι είναι πρόβλημα? Έκτακτες το λες? Ναι, έκτακτες, ναι. Και πιο πολύ όταν ηρεμώ, λέει. Όταν δουλεύω, όχι. Όταν κάθομαι, πέφτουν έτσι στολές. Κατάλαβα. Δεν είναι κολπική βαργή αυτό. Α, δεν είναι. Κάτι για τη δεξιά κοιλία μου πάνω στο τζάνιο. Δεν είναι κολπική βαργή αυτό. Εξαρτάται από πού προέρχεται η έκτακτη στολή. Αυτό δεν είναι κολπική βαργή, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να το κοιτάξει. Να το κατατάξεις και αν είναι πολλές και ενοχλητικές, υπάρχει θεραπεία να τις μειώσεις. Έχω βάλει δύο φορές αυτό το, πώς το λένε, το Holter. Μπράβο, ναι, και μου είπαν γενικά είναι καλές, αλλά κάποιες στιγμές έκτακτες, όπως το λέτε, και μου δώσανε για παλμούς ένα τέταρτο το πρωί και ένα τέταρτο το βράδυ, ένα χάπι. Απλά πράγματα, απλό κάτι, μη σε απασχολεί, είναι απλά πράγματα. Ναι. Έτσι. Και κάτι με τη χοληστερίνη να προσέχω και τέτοια. Εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, πήρατε. Κυρία Μαρία, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας, γιατρέ. Πέστε μου. Επικοινωνώ, μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Επικοινωνώ από Μαρούση. Έχω υποστεί κολπική μαρμαργή το Μάρτιο του 19. Ναι. Εισήχθη στο νοσοκομείο. Και μετά από 2-24 ώρα με αμυδαριώνει, είχε κάποιο αποτέλεσμα ρύθμισης της κολπικής. Ανατάχθηκε δηλαδή. Μου δώσανε αγωγή, ναι. Πραντάξα, 150, 1-2, Κονκόρ, μ' ακούτε γιατί?
Ναι, σ' ακούω εγώ, σ' ακούω, πέστε ναι. μου. Κονκόρα, ναι. τον 10 μιλιγράμμα, εν δεύτερο, ναι. ένα επί ένα, κάθε πρωί. Και αναλόγως, εάν τις φύξεις είναι αρκετές, μπορώ να πάρω και ένα τέταρτο επιπλέον να τις βοηθήσω. Ωραία. Είστε κάτω από σωστή αγωγή. Επίσης, χορηγήθηκε και αντιπερτασική αγωγή, το Ατακάντα, το 16. Ναι. Τα ακούω καλά αυτά όλα. Όλα αυτά είναι όμορφα καλά και σωστά. Αυτών των χρόνων δεν είχα έκτακτες συστολές πολύ συχνά. Τον τελευταίο καιρό έχω πάρα πολύ συχνά έκτακτες. Ξυπνάω πολλές φορές με μια πολύ υψηλή πίεση. Προφανώς δεν θα με καλύπτει το αντιπερτασικό που παίρνω, 18-19, και οι σφίξεις μου κυμαίνονται 120-130. Άρα δεν είστε ήρεμοι. Αυτό δείχνει ότι δεν είστε ήρεμοι. Πήρα το γιατρό και μου έδωσε το ρυθμορμόν των 150. Μου είπε σε μία ώρα, αν δεν αποδώσει το 150 μιλιγράμμ, να ξαναπάρω και δεύτερο. Και σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί σε 5 ώρες, να εισαχθώ σε νοσοκομείο. Αυτό τώρα μου συμβαίνει συχνά. Τι πρέπει να το κοιτάξετε. Πρέπει να αποταθώ σε αριθμιολόγο, σε υπερτασικό κέντρο. Θα πάτε στην καρδιολογική. Έχω μπερδευτεί τώρα. Ναι, ακούστε τώρα, ακούστε και κάτι, γιατί μας τα πάτε όλα. Λοιπόν, φοβάμαι πάρα πολύ για την εξέλιξή μου. Ναι, λοιπόν, να μιλήσω κι εγώ τώρα λιγάκι. Λοιπόν. Αυτά που λέτε όλα είναι διάφορα πράγματα, δεν είναι το ίδιο. Κάνετε υπερκυλιακή ταχυκαρδία, έτσι. Έχετε πίεση, κάνετε εκτεστολές. Αυτό δείχνει πολύ έντονη, έχετε πολύ στρες, έχετε επηρεαστεί πάρα πολύ από διάφορα γεγονότα. Λοιπόν, τώρα όμως που λέτε ότι ξαναγύρισαν πάλι τα ίδια και χειρότερα, θα πρέπει να επανελεχθείτε. Ξανά στην καρδιολογική, στον καρδιολόγο σας, ξανά γίνουν εξετάσεις να δείτε την κατάσταση της καρδιάς. Έτσι, δεν είναι χρόνια φάρμακα αυτά, πάρτα μια ζωή.